Σκηνικό καταστροφή στην εφορία Ηρακλείου επί της λεωφόρου Κνωσού μετά από φωτιά που προκλήθηκε τα ξημερώματα στο τμήμα εσόδων, με τις πρώτες ενδείξεις να κάνουν λόγο για εμπρησμό. Χαρακτηριστικές είναι εικόνες από την κεντρική αίθουσα, όπου μεγάλες καταστροφές υπήρξαν σε μηχανήματα, σε έπιπλα στην οροφή και σε τζαμαρίες αγκισέ, ενώ χαρτιά έγιναν στάχτη. Περιορίστηκε σε αυτό το χώρο. Ευτυχώς έχουμε δώσει οδηγίες και κλείνουν οι πόρτες από τα διαμερίσματα και απομονώθηκε στο κομμάτι των εσόδων. Υπάρχουν μεταλλικές πόρτες οι οποίες κλείνουν και προστατεύουν τους χώρους. Οπότε η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής το βράδυ και η αστυνομία που ήρθε και περιφρούσε το χώρο. Θεωρώ ότι συνέβαλε στο να μην έχουμε επέκταση της φωτιάς στο υπόλοιπο κτίριο. Ναι, γιατί έχουμε υπόγεια που είναι γεμάτο φακέλους και όλα είναι έφλεκτα. Ξέσπασε μία φωτιά, υπάρχουν πάνω κάποιες καταστροφές στο χώρο των εσόδων και στα παρακείμενα γραφεία. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα να δοθεί ρεύμα στη ΔΟΗ, διότι πρέπει να ελεγχθούν οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να δούμε ότι είναι όλα ασφαλή. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, άγνωστος ή άγνωστοι δράστες έσπασαν τζάμι από την πίσω πλευρά του κτηρίου και με τη χρήση έφλεκτου υλικού έβαλαν φωτιά στο γραφείο του τμήματος εσόδων, προκαλώντας μεγάλες καταστροφές, ενώ χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αποφεύθηκαν τα χειρότερα, καθώς η φωτιά περιορίστηκε στο τμήμα εσόδων. Αυτό που θέλω να πω, που είναι το πιο βασικό από όλα σε αυτές τις περιπτώσεις, παιδιά, είναι ότι ευτυχώς κανένας συνάδελφος και κανένας φορολογούμενος δεν έπαθε τίποτα και δεν ξέσπασε φωτιά ώρα που είχαμε κόσμο. Δεν διέρθε το βράδυ. Και εκείνος αμέσως και έκλεισε τους πίνακες προκειμένου να μην έχουμε δυσάρεστα με ηλεκτροπληξίες, γιατί υπάρχουν και καλώδια που είναι κάτω και φοβηθήκαμε για όλο αυτό. Πιστεύω ότι όλοι κινήθηκαν γρήγορα. Αρχικά εξεταζόταν το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος από υπερθέρμανση του μεγάλου κεντρικού φωτοτυπικού μηχανήματος, όμως τα τελευταία στοιχεία δείχνουν κακόβουλη ενέργεια, με τον ακριτικό της πυροσβεστικής να εξετάζει όλα τα στοιχεία και να βάζει στο μικροσκόπιο και το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας. Είδαμε και το τζάμι της εξωτερικής πόρτας ήταν σπασμένο, που δεν ξέρουμε αν έσπασε από τη φωτιά και από τη θερμότητα, όπως και τα τζάμια που ήταν μπροστά στο γκισέ. Αυτά όλα είχαν σπάσει και ήταν μπροστά και κρεμόταν και κομμάτια της οροφής από πάνω. Έχουμε κάμερες, τις οποίες θα εξετάσουμε και αυτές. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 3 αξιμερώματα με ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής να σπέβουν στο σημείο. Δέχτηκα μια κλίση από τον συναγερμό που έχουμε από την Telesector ότι υπήρχε ανίχνευση καπνού στις 3 παρά 10. Επειδή ήμουν εκτός Ηρακλείου, ζήτησα από τον επιμελητή που είναι εδώ κοντά και μένει να πάει στο κτίριο να δει τι έγινε. Με ενημέρωσαν ότι ήρθε η αστυνομία και έβλεπε καπνούς. Μπήκαν μέσα. Η ΔΟΗ θα παραμείνει κλειστή για το κοινό και αύριο Τετάρτη.